Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για ένα Σάββατο ακόμα, το 1ο του Οκτώβρη 2024, και η εκπομπή νομίζω πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρότι το κλίμα γενικά παγκοσμίως δεν είναι και τόσο καλό. Εγώ δάκρυσα να σας πω για τους φίλους που χάθηκαν στο Ξυλόκαστρο. Ανησυχώ πολύ για τον επικείμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάποια πράγματα, και ξέρετε τι είναι, για να πουλήσουν οι Αμερικανοί τα όπλα τους, σκοτώνουν τα παιδιά του κόσμου. Βέβαια στην Ουκρανία έχουν γίνει πολλές λιποταξίες και είναι πολλοί εκείνοι που δεν πάνε στο στρατό, γύρω στους 30.000 από ό,τι έχω μάθει, αλλά τι να λέει αυτό. Οι Ισραηλινοί εξολοθρέψανε 42.000, 45.000 Παλαιστίνους, δεν λογαριάζουν τίποτα, και τι συνέχεια θα έχει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Θέλουν σκέψη, θέλουν γνώση, γιατί πιθανά να χρειαστεί σε κατάλληλη ώρα να δράσουμε όλοι, και χωρίς γνώση τι γνώμη να έχεις, να ξέρετε. Μέσα σε αυτό το εγκυκαιώνα τον άσχημο, εμείς επιλέγουμε κάποιους φίλους να μορφύνουμε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή αύριο, που θα έχουμε την επανάληψη, να μιλήσουμε κάποια θέματα που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα, το μέλλον αν θέλετε, ρίχνουμε μια ματιά στο παρελθόν και να βοηθήσουμε κάποιους φίλους από τα ακούσματα, πιθανόν να δώσουμε λύση σε κάποια προβλήματά τους. Όμως η σημερινή εκπομπή έχει μια ξεχωριστή συγκίνηση, αφού δεν θυμάμαι άλλη φορά στα 33 χρόνια, 34 κλείνω το μήνα αυτό, να μιλάω, να έχω μιλήσει κάποτε με τον πατέρα και να φιλοξενώ το γιο. Με μια συγκίνηση να σας πω ότι όταν ήμουν στο Top Channel φιλοξένησα τον Αλέξανδρο Παπαδά, ήταν ταξίαρχος, εν αποστρατεία, οικονομολόγος, νομικός, πολιτικός επιστήμονας και περισσότερα ίσως ας πούμε πιο πέρα, και όταν είχα ένα τηλέφωνο από την Πανεπιστήμιο του Γιόρκ της Αγγλίας, ο γιος του Κάρολος Παπαδάς, μου λέει: κύριε Κοντόζεγλου, σας βλέπω, έχω την κασέτα του μπαμπά, παρακολουθώ τις εκπομπές μέσω YouTube, παρακολουθούν οι Κορίνθοι, εγώ και άλλοι, θα μας πει ο Κάρολος στη συνέχεια. Και ένιωσε μια συγκίνηση. Πανεπιστήμιο Γιόρκ, διδάσκει επικοινωνία, marketing, και τον κάλεσα. Του λέω: κύριε Παπαδά, ελάτε να τα πούμε. Με χαρά δέχτηκε, θα φύγει την επόμενη εβδομάδα για Αγγλία, αλλά εγώ τον καλωσορίζω. Σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Παπαδά, με ιδιαίτερη αγάπη, με συγκίνηση αν θέλετε, και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και με ό,τι ασχολείστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και τη φιλοξενία σήμερα, κύριε Κοντόζογλου. Θα πω ότι είναι αμοιβαία συγκίνηση για την ιστορία. Με την τεχνολογική εξέλιξη σήμερα μπορείς να παρακολουθείς από οπουδήποτε κάποιες εκπομπές. Έτσι, γιατί είχα δει και εγώ τη δικιά σας εκπομπή τότε στο YouTube και θυμήθηκα μια υπέροχη εκπομπή που είχατε κάνει με τον καλό μου τον πατέρα, τον Αλέξανδρο Παπαδά. Μία υπέροχη εκπομπή, της οποίας όμως η επιτυχία και το αποτέλεσμα οφείλεται πάρα πολύ και στη δική σας τότε συμβολή. Καθώς τότε θυμάμαι ήμουνα φοιτητής επικοινωνίας στο Λονδίνο και παρατηρούσα λίγο περισσότερο εσάς παρά τον πατέρα μου τότε στο στούντιο, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι αυτά που διδασκόμασταν τα έβλεπα στην πράξη και πόσο σημαντική είναι η τέχνη της συνέντευξης. Και θα ήθελα να πω ότι προσωπικά σε αυτήν την εκπομπή και τότε σας είπα ότι είδα και την εκπομπή του αείμνηστου του πατέρα μου και είπα ότι θα ήταν έτσι καλό, γιατί έχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις και στην Αγγλία και στην Ελλάδα, αρθογραφώ, αλλά δεν έχω δώσει ποτέ μια συνέντευξη στον τόπο μου. Και είπα έτσι στη μνήμη να κάνουμε μια εκπομπή. Α, γι' αυτό δεχτήκατε. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ ενεργός πολίτης, ένας σπουδαίος πατέρας καταρχάς, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είμαι ευλογημένος που είχα αυτόν τον πατέρα στη ζωή μου και τη μητέρα μου, τη Μαρκέτη Χρυσταρά. Και εκτός από αυτά ήταν και ενεργός πολίτης. Και διακρινόταν για τη διορατικότητά του. Και έχω να σας πω, κύριε Κοντόζογλου, ότι αν βάλετε την εκπομπή σας τότε, τη βάλετε σήμερα χωρίς ημερομηνία, θα δείτε όλα αυτά γίνονται σήμερα που τα είχατε προβλέψει από τότε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι σημαντικά πράγματα και καλά θα ήταν να ξέρεις, κύριε Παπαδά, ότι έχω αρκετές κασέτες, αλλά πρέπει να αντιγραφούν για θα χαθούν. Μου ζητάνε 5 ευρώ, τα προβλήματα είναι τεράστια, ποτέ δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα, και θα χαθεί η ιστορία της πόλης μας όπως βαδίζει. Είναι μια ιστορία, να ξέρετε πώς ήταν η πόλη. Φανταστείτε τώρα, η εκπομπή είναι 22 χρόνια και όλα αυτά, περίπου 33 χρόνια, να ξέρετε.
Αν πάντως καταφέρω κάποια στιγμή και είναι, θα το κάνω αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ που... Θα ήταν σημαντικό, καταρχάς έχει λαογραφικό ενδιαφέρον καταρχάς. Ναι. Ένα και δεύτερον θα ήταν σημαντικό να βρεθεί κάποιος φορέας να το στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί από ό,τι θυμάμαι κάνετε και μια νέα προσπάθεια. Τώρα αυτό, έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα... Τη καινούργια εκπομπή. Δηλαδή, για βοηθήστε με λίγο, τι εννοείτε. Όχι, εκπομπή δεν αλλάζω. Τη καινούργια θα κάνετε μία. Νομίζω είχατε πει για την ιστορία τη Κορίνθου, για την αρχαία Κόρινθο. Και νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό να γίνει από εσάς. Έχετε ξεκινήσει, έχετε. Κοντεύω. Ναι. Κοντεύω. Είναι το άλλο Σάββατο, μάλλον. Θα δούμε πώς θα πάει. Με την κυρία Σπαρπαταμίτη έχει επιλεγεί, που είναι έτσι μια εξαιρετική φίλη. Να. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς κυκλοφορεί αυτό. Και τον κύριο Χουρσαλά δεν τον είχα δει καθόλου και μου είπε το ίδιο πράγμα βεβαίως. Και έτσι αφνιδιάστηκα. Λέω, βέβαια έχει το καλό του, γιατί ιστορία και ποιος δεν θέλει την ιστορία. Και τα ιστορικά βιβλία έχουν μεγάλη σημασία. Ναι, θα δείτε πάντως πράγματα, αφού μας βλέπετε στην Αγγλία εσείς, που. Δεν τα πιστεύετε ότι ήταν έτσι. Πώς ήταν η πόλη μας, πώς φτιάχτηκε, τι γινότανε, πώς την έλεγαν. Σας ευχαριστώ που το θυμήσατε πάντως και μας παρακολουθείτε. Το έχω αναφέρει και την τηλεόραση. Αλίμον, εγώ έχω ξέρετε βιώματα, καθώς ο παππούς μου, για όσους γνωρίζετε, ο Χρήστος Χρυσταράς, που είχε ένα μαγαζί στο κέντρο της Ερμού, και έχω πολλές παιδικές μνήμες από την περίοδο 93 που ήρθαμε στην Κόρινθο, ναι, μέχρι και 2003 που φύγα στην Αγγλία. Θυμάμαι το Φλίσβο. Θυμάμαι πολλούς Κορίνθιους, γιατί η γιαγιά μου και ο παππούς μου κάνουν πολύ παρέα με Κορίνθιους. Θυμάμαι ιστορίες, ναι, και έχω αρκετά πράγματα τα οποία ανήκουν πλέον σε μια συλλογική μνήμη των παλαιών Κορίνθιων. Νομίζω και έχω ζήσει πολλά πράγματα έτσι από την παλιά την Κόρινθο, όπως τη γνωρίζουμε, πριν γίνουν καλλικρατικοί. Αυτή θα φέρουμε στη μνήμη σας, κύριε Παπαδά. Τέλεια. Χωρίζοντας με την κυρία Σπαρπαταμίτη κατά 40 χρόνια τη περίοδου, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή το 1870 μέχρι το 1912. Mm-hmm. Τι να πρωτοκάνει, το ξεκίνημα του σταθμού, τον Ισθμό, την πόλη, τους δημάρχους που είχε, τα σχολαρχεία που ήταν, την παιδεία, δεν φαντάζεστε. Την εκκλησία που χτίστηκε, τον Απόστολο Παύλο, η πρώτη ιδέα ήταν του Αμφιλοχίου Γαρδέλη, αρχιεπισκόπου της Κορίνθου πριν τον Κολιάτσο. Πόσα πράγματα που λείπουν αυτά και τέτοια εποχή. Λοιπόν, εγώ όμως, μια και θίχθηκε το ζήτημα. Θέλω να πω δύο κουβεντούλες για τον πατέρα σας. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ένα λεπτό έτσι από. Ό,τι μπορώ και θυμάμαι, ότι τιμήθηκε στα πλαίσια της δραστηριότητάς από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το στρατό Ξηράς και άλλες φορείς. Καλά θυμάμαι. Σωστά. Έτσι είναι. Θυμάμαι ότι δίδασκε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Από ό,τι είδα, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων βέβαια, ότι είχε διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Νομού Κορινθίας. Κοινωνική προσφορά στον τόπο, είχε δημοσιεύσει στον τοπικό τύπο Κορινθίας Αθηναϊκό πολλά άρθρα για θέσεις εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θέματα, ένα σωρό και συνεντεύξεις. Και στα μέσα ενημέρωση είχε μεγάλη τιμή, ήταν, το θυμάμαι και τώρα. Από την ώρα που μου είπατε θα έρθετε από την Αθήνα σήμερα το πρωί για την εκπομπή, και ξαναφεύγετε μάλλον και για Αγγλία και σήμερα πάλι, ένιωσε μια συγκίνηση. Έψαξα, ανακάτεψα λίγο τη μνήμη, 1000 πράγματα και είναι σημαντικά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα καθημάς, αν θέλετε. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Και... Αλίμουν, θέλετε να πείτε κάτι για τον πατέρα σας από αυτά που είπατε. Δεν υπάρχουν έτσι λόγια για κάποιον να μιλήσει για τους δύο τους γονείς μου. Είμαι πολύ τυχερός που τους είχα και ευλογημένος, και για αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα, να ξέρετε ότι ουσιαστικά καθοριστικό παράγοντα έπαιξαν οι δύο γονείς μου. Ναι. Αλλά και ο πατέρας μου ειδικά, γιατί είχαμε μια πολύ τρυφερή σχέση. Αλλά συζητούσαμε πάντα σαν να είμαστε μεγάλοι. Δηλαδή, από μικρός μου μιλούσε σαν να είμαι μεγάλος. Και ουσιαστικά θέλω να πω ότι ήταν ένας συνεργός πολίτης. Και η ευχή του που μου είχε δώσει, και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πράξη σήμερα, να είναι να είμαι ένας χρήσιμος πολίτης του κόσμου. Και αυτό το ίδιο προσπαθούσε να γίνει, χρήσιμος πολίτης να είναι. Έκανε εξαιρετικό έργο με τους αποστράτους επί μια δεκαετία στην Κορινθία. Και τους οργάνωσε, δημιούργησε δραστηριότητες, είχε ενεργή φωνή στα μέσα, αλλά έκανε και πάρα πολλά πράγματα αθόρυβα. Και εμένα η ευχή μου είναι να προσπαθήσω να τον μιμηθώ στο ελάχιστο, στο ένα δέκατο. Όταν έρχεται η κουβέντα για γονείς, έτσι που χαίρομαι και συγκινούμαι ιδιαίτερα, με ρώτησαν κάποτε
τι ρόλο έπαιξε η μητέρα μου στη ζωή μου και τους είπα ότι ήταν ένας αητός που με έβαλε στα φτερά και μου λέει «Γέ μου, σε θέλω εκεί στην κορυφή» και όσο μπορούσε με οδηγούσε προς τα εκεί. Και μου έρθαν ο πατέρας σου, ο πατέρας μου λέω ήταν ένα λιχνάρι που μου φώτιζε το δρόμο και μου έλεγε «Τι θα αποφύγω, τι θα κάνω». Φαντάσου, ένας εδώ και ένας εδώ και έγινε μία μίξη φοβερή, όπως και σε εσάς κύριε Παπαδά. Που, να πω στους φίλους μας παρακολουθούν, ότι είστε καθηγητής marketing στο Πανεπιστήμιο York. Θα έχει 200.000 η πόλη αυτή. 200.000 κατοίκους, 35.000 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Καθηγητής λοιπόν marketing στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συγκαταλέγεται στα 10 κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και στα 150 καλύτερα του κόσμου. Έχετε διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, Δανία, Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά σας ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο στρατηγικό μάρκετινγκ, την εταιρική βιωσιμότητα, την πολιτική επωνυμίας και το διεθνές μάρκετινγκ. Θα μπορούσα να έλεγα ακόμα ότι παράλληλα με τα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα έχετε υπάρξει σύμβουλος διοίκησης εταιρείες, εκπαιδευτής τελεχών σε θέματα marketing και κεντρικός ομιλητής σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς. Φιλοξενήστε τακτικά σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τηλεοπτικές εκπομπές σε Ελλάδα και εξωτερικό, για πρώτη φορά στην Κόρινθο, στο σταθμό από την Πελοπόννησο δηλαδή που μας παρακολουθούν, και μεγαλώσατε στην πόλη της Κορίνθου. Δηλαδή ζείτε μεταξύ Κορίνθου, Αθηνών και York. Σωστά. Η βάση μου είναι φυσικά το York, αλλά ζω όταν έρχομαι στην Ελλάδα, μοιράζω το χρόνο μου στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Δεν παρέλειψα τίποτα. Τίποτα, τίποτα και ευχαριστώ. Εντάξει, νομίζω ήταν χρήσιμο γιατί, έχω υπάρξει αρκετά σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κόρινθο. Απλά πρέπει να σας πω ότι όποτε μου ζητάνε ένα σύντομο βιογραφικό για να με προλογίσουν, όπου και να είμαι, είτε είμαι στην Ευρώπη, είτε είμαι στην Ασία, είτε στην Αμερική, πάντα κλείνω ότι μεγάλωσα στην πόλη της Κορίνθου. Οποία τιμή. Ξέχασα κάτι όμως. Τον αδερφό σας τον Χρήστο, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στα ραδιόφωνα του Sky. Σημαντικό πράγμα. Τον παππού βεβαίως τον θυμάμαι, αφού και εγώ τότε μικρός δούλευα εκεί δίπλα και το μαγαζί που είχαμε, τίποτα άλλο. Αλλά για να μπούμε τώρα στα πιο συγκεκριμένα. Τι είναι marketing, κύριε Παπαδά? Marketing είναι η επιστήμη, η καθήλυνη αρμόδια επιστήμη και οργανωσιακή λειτουργία μιας επιχείρησης να δημιουργήσει, να προσελκύσει και να διατηρήσει πελάτες. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει αναλφαβητισμός στο μάρκετινγκ σε πολλές επιχειρήσεις γιατί το ταυτίζουν με τη διαφήμιση και τώρα σήμερα και με το ψηφιακό μάρκετινγκ, το οποίο το μάρκετινγκ είναι και διαφήμιση και ψηφιακό μάρκετινγκ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δυστυχώς το βλέπουμε και στις τοπικές οικονομίες και στην εθνική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξέλιξη στην εκπαίδευση του κόσμου για το τι είναι marketing, για ένα τόσο κομβικό κομμάτι της επιχείρησης και σημαντική επιστήμη. Και το παράδειγμα που τους φέρνω και εντυπωσιάζονται όλοι είναι ότι γνωρίζω καθηγητές με 35 χρόνια στα αμφιθέατρα, οι οποίοι δεν έχουν διδάξει ποτέ διαφήμιση. Ότι όταν πηγαίνεις σε ένα επιστημονικό συνέδριο του marketing, έχεις 45 παράλληλες συνεδρίες. Μάρκετινγκ υπηρεσιών, αγροτικό μάρκετινγκ, βιομηχανικό μάρκετινγκ, τουριστικό μάρκετινγκ, διαφήμιση, ψηφιακό μάρκετινγκ, έρευνα μάρκετινγκ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το μάρκετινγκ, να το πούμε απλά, έχει τόσες ειδικότητες όσο και παραπάνω όσο έχει ιατρική. Δεν τα εξισώνω. Αλλά βέβαια, αλλά θέλουμε να πούμε ότι το πόσο ευρεία επιστήμη είναι και τι βάθος έχει. Προσωπικά θεραπεύω συγκεκριμένες περιοχές του μάρκετινγκ. Για μια επιχείρηση ή την έρευνά μου. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο μεγάλο. Οπότε αυτό πρέπει να κρατήσουν οι σημερινοί ακροατές μας, ότι το marketing έχει να κάνει με την προστιθέμενη αξία, τη δημιουργία, την επικοινωνία προστιθέμενης αξίας και βοηθάει την επιχείρηση να έχει πελάτες. Χωρίς πελάτες, ό,τι οργανισμός και να είσαι, σε όποιο κλάδο, δεν μπορείς να επιβιώσεις γιατί δεν έχεις κέρδος. Ωραία, να διδικεύσω το θέμα. Marketing θα πει αγορά βασικά. Marketing ασχολείται με την αγορά, ασχολείται με το πώς δημιουργείς, όπως είπαμε, πελάτες και έχει τον πρώτο λόγο. Όχι, τη λέξη, τι θα επιλέξει. Marketing, ναι, marketing σημαίνει αγορά, από το market. Αυτό. Και δεν το μεταφράζουμε, γιατί δεν το μεταφράζουμε, γιατί και οι Άγγλοι δεν μεταφράζουν τα μαθηματικά. Ξέρω ότι και εσείς είναι αμερικάνικη επιστήμη. Ναι. Οι Άγγλοι έχουν 495.000 λέξεις, 41.618 είναι ελληνικές, είτε. Σωστά. Ορμόμενες ετυμολογικώς
εκ των ελληνικών λέξεων, έτσι, εσείς δεν έχετε πληθυντικό, εσείς, οι Άγγλοι εννοείται. Ναι. Δεν έχετε πληθυντικό, μόνο ενικό. Όχι, μπορείτε και... να μου απευθύνετε και εσείς, γιατί έχω και βρετανική υπηκότητα, Έλληνας βέβαια, αλλά θέλω να πω δεν ήταν και λάθος έτσι απολύτως να πούμε, ναι, αλλά ναι, θέλω να πω ότι στην ακαδημαϊκή ορολογία δεν μεταφράζουμε τις επιστήμες όταν προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα. Τα μαθηματικά λέγονται maths, η ναι, χημεία, chemistry. Το marketing είναι μια επιστήμη αμερικάνικη και αγγλοσαξονική, κυρίως αμερικάνικη, και γι' αυτό δεν τη μεταφράζουμε και τη λέμε marketing. Μάλιστα. Ναι, είναι διεθνής ορολογία, ναι, όπως ήταν η ελληνική γλώσσα επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, διεθνής γλώσσα. Και ξέρετε, στην Αμερική το 1790 περίπου, μέσα στη Βουλή, ψηφίσανε αν θα είναι η γλώσσα τους να ιδρυθεί κράτος η αγγλική ή η ελληνική. Και για μία ψήφο. Μία ψήφο ενός Εβραίου, του Δαβίδ Έμπνεστερ, κάπως έτσι τον έλεγαν, πέρασε η αγγλική, θα μιλάει κανένας ο κόσμος ελληνικά. Να ξέρετε, ιστορικά τα ξέρετε βεβαίως αυτά. Για μία ψήφο. Αλλά μ' αρέσει που κάνετε ταξίδι, το γοητευτικότερο ταξίδι στην ετυμολογία των λέξεων, ναι. Η ελληνική γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και θα σας πω το εξής, κύριε Κοντόζολου, ο λόγος που, ένας από τους βασικούς λόγους με τους οποίους προσπαθώ να έχω μια συνεργασία ως επισκέπτης καθηγητής, είτε στο Καποδιστριακό είτε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι γιατί αγαπάω πολύ να διδάσκω στα ελληνικά και είναι κάτι που μου λείπει. Και όπως είμαι σίγουρος θα γνωρίζετε και εσείς, ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας και το πόσο ζωντανός είναι αποδεικνύεται και από την περίφημη ομιλία του ξενοφόντος Ζολώτα, που είχε απευθύνει μια ομιλία τότε μόνο με ελληνικές λέξεις στα αγγλικά. Στα αγγλικά, το ναι, παράδοξο. Ναι, ναι. Την έχω. Ναι. Την έχω, ναι, τη διαβάζω. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα. Ναι. Βεβαίως, η ελληνική γλώσσα, κύριε Παπαδά, θεωρείται, ξέρετε κι εσείς, η μητέρα των γλωσσών του κόσμου. Έτσι. Έχει δύο θυγατέρες, τη σλαβική και τη λατινική, 70 εκατομμύρια λέξεις, σχήματα και τύπους. Και το γαλλικό λέξιο έχει 5.000, 17.000 ισπανική. Μέχρι οι Ιάπωνες έχουν 5.000 λέξεις δικές μας. Τι λέτε. Φανταστείτε. Και για να μην χαθεί ο ελληνισμός, πρέπει να καλλιεργούμε τη γλώσσα του. Αλλά έτσι, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά. Δεν ξέρω ποιοι ενδιαφέρονται και πόσο. Ξεφεύγω λίγο. Όχι. Με παρασύρετε. Σας ακολουθώ. Σας ακολουθώ. Για να έρθουμε πιο ειδικά. Μάρκετινγκ, πώς βοηθάει την τοπική αγορά. Και μπορεί να τη βοηθήσει να ειδικεύουμε το θέμα λίγο. Βεβαίως. Και να πούμε και δύο έτσι, πράγματα έτσι, και δύο. Ναι. Συμβουλές για το μάρκετινγκ, για την τοπική αγορά, για τους ναι, τοπικούς επιχειρηματίες. Ναι. Το μάρκετινγκ έχει μεγάλη συμβολή και στην εθνική οικονομία και στην τοπική οικονομία, γιατί είναι ο κύριος παράγοντας της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή, διαμορφώνει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Πώς βοηθάει? Βοηθάει με το να. Γιατί το μάρκετινγκ, η στρατηγική το έχει να κάνει με την προϊοντική στρατηγική, τι προϊόν έχω, τι τιμολόγηση κάνω, πού βρίσκεται, πώς κάνω τη διανομή του και τι προβολή κάνω. Δηλαδή η διαφήμιση ουσιαστικά είναι στην προβολή, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα από τα τέσσερα κομμάτια του marketing. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προϊόν και να πουλάει ένα προϊόν το οποίο να είναι αυθεντικό, να έχει διαφοροποίηση και ουσιαστικά να έχει μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Να επικεντρώνεται στους πελάτες τους. Γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, σε περίοδο ύφεσης η αγοραστική συμπεριφορά αλλάζει. Ανεξαρτήτως τι προϋπολογισμό έχεις, είτε είσαι μεγάλη είτε μικρή επιχείρηση, πρέπει να κάνεις έρευνα αγοράς και μπορεί να την κάνεις όταν είσαι μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη έρευνα αγοράς, αλλά ακόμα και αν έχεις ένα κατάστημα, πρέπει να ρωτήσεις, να καταλάβεις τους πελάτες σου πώς έχει αλλάξει η αγοραστική του συμπεριφορά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να καταλάβεις ποια προϊόντα σου πρέπει να μείνουν στο ράφι και ποια πρέπει να φύγουν. Το τρίτο βήμα είναι αν πραγματικά η σχέση κόστος-οφέλους. Δηλαδή, το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Τότε έχω ικανοποιημένο πελάτη. Αν το όφελος του προϊόντος είναι μικρότερο από το κόστος, τότε ο πελάτης θα φύγει δυσανασχετή. Πόσες φορές έχουμε πει αυτό το προϊόν δεν άξιζε τα χρήματά του. Αυτό είναι marketing για να το κάνεις. Δηλαδή, πρέπει να το δεις με τη ματιά του marketing, με τεχνοκρατική προσέγγιση. Και πρέπει ουσιαστικά να διατηρούμε τους πελάτες μας και να κάνουμε και την προβολή ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξωες. Έρευνες έχουν δείξει, δεν το λέω εγώ, έρευνες διεθνείς, ότι όταν σε περίοδο ύφεσης ή ακόμα σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία κρατάς σταθερό τον προϋπολογισμό σου για την προβολή, είτε αυτό είναι διαφήμιση είτε είναι κάποιες εκδηλώσεις, τότε είσαι ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Άρα θα έλεγα τέσσερα πράγματα. Πολύ καλή ποιότητα προϊόντων, σωστή τιμολόγηση για να υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους,
να είσαι στο σημείο που βρίσκεται ο πελάτης σου και στοχευμένη προβολή. Ενδιαφέροντα πράγματα λέτε. Τώρα, παρακολουθώντας προσεκτικά τα λεγόμενά σας, μου ήρθε στο μυαλό ότι το marketing, αν με ρωτήσατε τι είναι, θα έλεγα μια γέφυρα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό κατάλαβα. Έτσι, να το βάλουμε δύο κουβεντούλες. Είναι πολύ ωραίο το σχολείο σας. Είναι υπέροχο, γιατί ουσιαστικά μόλις είπατε είναι η γέφυρα, αλλά ουσιαστικά το marketing έχει περάσει από διαφορετικές σχολές σκέψης. Ναι. Δηλαδή, η παραγωγή ήταν πάρα πολύ προσανατολισμένη στην παραγωγή τους για το τι θα προσφέρουν. Ναι. Ενώ ουσιαστικά το marketing τι λέει, λέει ότι είμαι επικεντρωμένος στις ανάγκες του πελάτη μου. Δεν δημιουργώ ανάγκες, τις προβλέπω και είμαι εκεί για να τις προσφέρω. Άρα το marketing έχει πελατοκεντρική προσέγγιση, όχι τόσο στην παραγωγή. Εξελίσσονται το marketing, εξελίσσεται ανάλογα, παρακολουθούμε τους καταναλωτές κυρίως, εκεί απευθυνόμαστε βεβαίως, αλλά ή γενικά εξελίσσεται και αλλιώς, αφού εξελίσσονται επιχειρήσεις, αφού επιχείρηση τώρα χωρίς γραφεία τύπου, ανάλογα το φορέα, χωρίς διαφημιστικό, χωρίς τίποτα, δεν νομίζω ότι έχει προκοπή ή κάνω λάθος. Όπως τα λέτε, και λίγες επιχειρήσεις την προηγούμενη δεκαετία του 2000, θα λέγαμε, και του 90 ειδικά, είχαν ξεχωριστό τμήμα marketing. Το marketing εξελίσσεται ως επιστήμη, ναι, όπως εξελίσσονται όλες οι επιστήμες, και τώρα όλα είναι συνυφασμένα με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και με τη βιωσιμότητα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι και αυτή είναι και μια περιοχή που θεραπεύω μέσω της έρευνάς μου. Πώς ενσωματώνει την περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνική ευθύνη στη στρατηγική marketing. Πρόσφατα σε ένα συνέδριο που ήμουν στη Νέα Υόρκη, συζητούσαμε ακριβώς αυτό. Πώς εφαρμόζει θεωρίες του marketing για το κοινωνικό καλό, για το περιβαλλοντικό καλό. Ένα σύντομο παράδειγμα, γιατί λέμε συνήθως ότι η Αμερική είναι 30 χρόνια μπροστά στο marketing από την Ελλάδα ή από την Ελλάδα ουσιαστικά. Ναι. Και η Αγγλία έπεται, είναι 20 χρόνια πιο μπροστά. Συζητάμε αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πελατοκεντρικές θεωρίες για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή και την εμπειρία των ασθενών στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Να κάνουμε καλύτερη και τη διαβίωση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Άρα, αυτές είναι εξελίξεις του marketing που έχουν έρθει και δεν είναι για να λέμε ότι είναι πράσινο το marketing, αλλά πώς ουσιαστικά προσαρμόζει τη στρατηγική σου. Ναι. Το προϊόν σου να είναι πιο περιβαλλοντικό υπεύθυνο, η τιμολόγησή σου να μην μετακυλήσει το κόστος απαραίτητα στον πελάτη ώστε να κάνεις πιο θελκτικό το προϊόν, πώς η διανομή σου μπορεί να στηρίζεται στην ηλεκτρονική έτσι ώστε να έχεις μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος και ανθρακικό αποτύπωμα και πώς η προβολή σου επίσης μπορεί να είναι το ίδιο φιλική προς το περιβάλλον. Και μιλάμε ουσιαστικά για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, αν έχετε ακούσει. Ναι, είναι... θα τα πούμε αυτά. Έχουμε, αλλά μου ήρθε ένα ερώτημα. Αυτά μιλήσαμε για την τοπική αγορά, τους τοπικούς καταναλωτές, αλλά βοηθάει ή πώς θα βοηθήσω το μάρκετινγκ την εθνική οικονομία, κύριε Παπαδά? Υπάρχει, κοιτάξτε, απάντηση στο ερώτημα? Το πρόβλημα με την είναι εθνική... γενικό και δεν είναι ευσταθή. Θα σας το πω πολύ απλά. Ναι. Το μάρκετινγκ είπαμε ότι ασχολείται με τους πελάτες. Ναι. Το μόνιμο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, βέβαια τώρα, ναι, έχει βελτιωθεί κάπως, και η πόλη, ναι, και η πόλη της Κορίνθου, ναι, ναι, να το πούμε έτσι, είναι ότι η χώρα δεν έχει πελάτες. Όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής μου και αυτός που εισήγαγε το marketing στην Ελλάδα ακαδημαϊκά, ο Γιώργος Αυλονίτης. Ότι η χώρα δεν έχει πελάτες. Δηλαδή, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι εξάγουμε και δεν ξέρουμε τι τουρισμό, τι βιομηχανίες έχουμε. Έχουμε μία μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Έτσι, ως πότε θα την έχουμε αυτή, χωρίς να έχουμε δώσει βάρος ειδικό στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στην αγροτική οικονομία. Ένας από τους βασικούς στόχους του marketing είναι να κάνει τα προϊόντα επώνυμα. Δηλαδή να τα ξέρεις μόνο και μόνο όταν λες το όνομά τους. Αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε γενικότερα, ούτε στη χώρα μας, ούτε στην πόλη μας, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή και στην πόλη μας ναι, θεωρώ ότι δεν ξέρουμε και πολύ καλά τι πελάτες θέλουμε να έχουμε. Λοιπόν, ακούστε και συγγνώμη, δεν διακόπτω ποτέ. Ναι, ναι. Όμως για να γίνουμε πιο σαφείς. Μας παρακολουθούν έμποροι επιχειρηματίες φορείς, τι θα τους συμβουλεύατε? Καταρχάς θα τους συμβούλευα να απευθύνονται στους ειδικούς, πράγμα που δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν ελλείψη γνώσεων ή ελλείψη χρημάτων? Δεν το γνωρίζω. Πάντως, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος μου να παρακολουθώ, ναι, θα πρέπει να καλούν ανθρώπους ειδικούς, όπως πάμε σε έναν ειδικό γιατρό, στον οφθαλμίατρο για το μάτι μας, ναι, ναι, να καλούν ειδικούς ανθρώπους από το πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομολόγους, μαρκετήρες και άλλους ανθρώπους ειδικούς για το ψηφιακό επιχείρημα, ας πούμε, και να
συμβουλεύονται αυτούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Ναι. Η μεγάλη συνέργεια εκεί βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια στρατηγική, και όταν λέμε στρατηγική, να την εννοούμε στρατηγική, ώστε, και όχι απλά μια εκδήλωση, όχι απλά μια δραστηριότητα, η οποία να υπηρετεί μακροπρόθεσμα ένα στόχο. Δηλαδή, τώρα κοιτάξτε που με πάτε κύριε Κοντόζογλου, αλλά θα σας το πω, έτσι βλέποντα και το ωραίο τον background πίσω. Αν μιλάμε για τους επιχειρηματίες, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουν πρώτα την κριτική τους και να πούνε ποιος είναι ο πελάτης που με ενδιαφέρει. Και το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να κάνουν είναι ότι αν δεν υπήρχα εγώ στην αγορά, τι δεν θα υπήρχε στην αγορά. Αν δυσκολευτούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, ναι, έχουν πρόβλημα. Ωραία ερωτήματα θέτετε. Και αν όμως πούνε έντερνος, ότι ναι, αν δεν υπήρχα στην αγορά, δεν θα υπήρχε αυτό το προϊόν, ναι, αυτή η ποιότητα, τότε είναι σε καλό δρόμο και ξέρουν τι προσφέρουν. Αν είναι απλά ένα κατάστημα, ας πούμε, άλλο ένα κατάστημα, παραδείγματος χάρη με οπτικά, άλλο ένα κατάστημα με ρούχα, δεν λέει κάτι. Άρα πρέπει να ξέρουν ποιο είναι το σημείο διαφοροποίησής τους στην αγορά και πώς είναι ανταγωνιστικοί. Και στην τοπική αγορά είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί κάποιος έρχεται και για σένα. Οπότε είναι και το επίπεδο της υπηρεσίας που του προσφέρεις. Ναι. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουν ποιο είναι το χαρτοφυλάκι των προϊόντων τους που πάει καλά, αν κάνουν σωστή τιμολόγηση, πόσο έχει αλλάξει η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους, να δημιουργήσουν μια βάση με τους πελάτες τους, να έχουν μια επικοινωνία με τους πελάτες τους και όχι απλά να κάθονται στο παγκάκι και να τους χαιρετάνε. Και τα λέω αυτά, ξέρετε, γιατί και στο York έχουμε ιδιαίτερη τοπική οικονομία. Έχουμε πολλούς καταστηματάρχες που είναι, τους ανήκουν τα καταστήματα και δεν έχουμε αλυσίδες μεγάλες μεγάλων. Και τα πάνε περίφημα. Και τα πάνε περίφημα γιατί υπάρχει η συνέργεια του Πανεπιστημίου, ναι, 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 με τις τοπικές επιχειρήσεις και του κράτους. Έξοχε. Πολύ ωραίο αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει να δούμε την αρχή, να δούμε τα γιατί, το πώς να τα διορθώσουμε δηλαδή και να αλλάξουμε μια άλλη πολιτική. Η εύκολη απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε να γίνει. Η δύσκολη απάντηση είναι ποιος ξέρει να το κάνει. Να. Πολύ απλά. Δηλαδή ποιος ξέρει πώς να το κάνει. Αν υπάρχουν, ναι, τεχνοκράτες, ναι, να το κάνουν. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Μία πόλη σαν την Κόρινθο, η οποία η τοπική οικονομία επηρεάζεται πάρα πολύ από τον τουρισμό της Κορίνθου και μακάρι να έχουμε και μεγαλύτερη παραγωγή και βιομηχανία, απλά επειδή γίνεται με τέτοια κουβέντα, πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε μια στρατηγική, πώς θα κάνουμε μια στρατηγική για την πόλη της Κορίνθου. Αυτό. Ποιοι πρέπει, κατά τη γνώμη σας. Ο Δήμος, το επιμελητήριο, όλοι, ναι, όλοι οι φορείς που κάνουν σε κάθε πόλη μια τέτοια στρατηγική. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ακούω συχνά. Ναι. Κάναμε τη γιορτή π.χ. της Σαρδέλας. Ναι. Εκτός από ότι τη Σαρδέλα συνειρμικά σε κάποιον εξωτερικό πελάτη υποβαθμίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία της πόλης, έτσι, πρέπει να υπάρχει ένας στόχος και μια συγκεκριμένη στρατηγική τι θέλουμε να πετύχουμε ως πελάτες. Δηλαδή, ναι, τι πελάτες θέλουμε. Θέλουμε εσωτερική ανακύκλωση, γιατί κυρίως αυτό έχει η Κόρινθος, εσωτερικούς πελάτες. Ναι. Θέλουμε συνεδριακό τουρισμό. Θέλουμε τουρισμό το καλοκαίρι. Θέλουμε τουρισμό όλο το χρόνο. Πρέπει να τμηματοποιηθεί η αγορά, να δούμε ποια τμήματα της αγοράς υπάρχουν ως τουρίστες και μετά να στοχεύσει η πόλη. Και θα σας πω το εξής παράδειγμα. Ναι. Έχουμε σύμβολα στην Κόρινθο, παγκόσμια. Πήγα στην Ουάσιγκτον, ο ξαναγός μου μίλαγε για τον Κορινθιακό κύωνα στη Wall Street. Είχα πάει στο Buenos Aires ένα άλλο συνέδριο, μου μιλούσαν για τον Απόστολο Παύλο. Στην Αργεντινή. Μου μιλούσαν για τον Απόστολο Παύλο και για τον δρόμο της αγάπης. Και εμείς έχουμε δηλαδή. Καταρχάς, εδώ που δίδαξε, έγραψε δύο επιστολές. Ναι, και δεν την αγάπη τώρα, μια λέξη σύμβολο, αγάπη που είναι παγκόσμια. Ο Κορινθιακός κύωνας που συμβολίζει το εμπόριο, την ανάπτυξη. Έχουμε τον Πίγασο που τον είχα δει πάλι στην Ευρώπη. Έχουμε τον ισμό της Κορίνθου. Έχουμε σύμβολα τα οποία δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Και τα οποία, ναι, για να τα κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις στρατηγική, όχι δραστηριότητες. Δηλαδή δεν πρέπει να λες ότι έκανα μια προβολή, μια διαφήμιση. Αυτό είναι δραστηριότητα, είναι τακτική. Η δραστηριότητα, ναι, πρέπει να υπηρετεί μια στρατηγική δεκαετίας. Η οποία θα έχει φτιαχτεί από ποιους η στρατηγική, από ανθρώπους που γνωρίζουν, από στρατηγούς εισαγωγικά βέβαια. Ακριβώς. Μα από ανθρώπους που γνωρίζουν, που έχουν την επιστημονική κατάρτιση, αλλά έχουν και την επαγγελματική κατάρτιση, να το κάνουν αυτό βέβαια σε συνδυασμό με την τοπική οικονομία, τους τοπικούς φορείς, για να συνδράμουμε μαζί. Ξέρετε, αυτά που λέω, ναι, είναι η αλφάβητος. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ σύνθετο. Ναι. Απλά χρειάζεται αυτό που είπατε, να είναι κάποιος τεχνοκράτης και να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του. Πάντως να ξέρετε, όταν με ρώτησαν
τα μικρά, οι τρεις εγγονοί, ένας δεν θυμάμαι ποιος από τους τρεις, μου λέει, έλεγα, χρειάζεται καθοδήγηση, τη λέξη αυτή, και μου είπανε τι σημαίνει καθοδηγώ, και τους είπα, πριν σηκώσω την πέτρα, ξέρω τι έχει από κάτω. Mm. Που σημαίνει, αυτοί που θα ενδιαφερθούν για αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίζουν την οικονομία, πρέπει να γνωρίζουν τον τόπο, όπως είναι δήμαρχος Κορινθίου, ας πούμε, που είναι ο πιο γνώστος των πραγμάτων, εκτιμώ. Ισχύει. Πολλά χρόνια ο κύριος Σταυρέλης τα γνωρίζει όλα και κάνει μεγάλες προσπάθειες βασικά, περιμένουν κάποια αποτελέσματα, παρότι κάτι γίνεται. Συμφωνώ. Αλλά τι θα λέγατε σε αυτά τα πράγματα και σε αυτό το ερώτημα που θέτω όσον αφορά την καθοδήγηση και τη γνώση που πρέπει να έχουμε στα συγκεκριμένα θέματα. Θα σας απαντήσω, γιατί σήμερα δεν σας απαντώ, απλά σας μεταφέρω και μοιράζομαι τη γνώση μου. Δηλαδή δεν είναι αυτά πράγματα που έρχονται αποκλειστικά από τη δική μου σκέψη. Ναι. Πραγματικά ο κύριος Σταυρέλης, έχοντας συνομιλήσει μαζί του, με έχει εκπλήξει θετικά με την ευρεία και εις βάθος γνώση του των θεμάτων. Και πιστεύω ήταν μια πολύ καλή επιλογή των Κορινθίων, ναι, για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια της εθνικής οικονομίας. Θα γυρίσουμε σε αυτό σε λίγο. Αλλά θα σας απαντήσω με ένα ρητό. Ναι. Peter Drucker, ο γκουρού του management, καθηγητής του management, όπου δούλευε και στη General Motors στην Αμερική, είναι ο πατέρας του management, ο ακαδημαϊκός πατέρας του management. 1951 γράφει το βιβλίο «Η πρακτική του management», της διοίκησης, ας πούμε. Και γράφει, λέει, κανόνας πρώτος, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Κάτι είπατε τώρα. Κανόνας δεύτερος. Κανόνας δεύτερος. Ναι. Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις. Δηλαδή να μετρήσεις την απόδοση. Αυτό... Να μετρήσεις τι θέλεις να κάνεις και μετά την απόδοση. Κανόνας τρίτος. Η κουλτούρα, ναι, τρώει για πρωινό τη στρατηγική. Η κουλτούρα η κουλτούρα, η νοοτροπία μέσα σε μια επιχείρηση, σε μια κοινωνία, την καλύτερη στρατηγική να έχεις, την τρώει για πρωινό. Δηλαδή είναι αμερικάνικη έκφραση αυτή, ότι την νικάει, την καταβροχθίζει. Η κακή, η αρνητική κουλτούρα, αυτό ήθελε να πει. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτές είναι οι αρχές του management από τη δεκαετία του 50. Ωραίες, δεν έχει άλλες. Έχει κι άλλες, αλλά εντάξει, πειράζω, το βιβλίο πειράζω λίγο. Πειράζω. Σωστά. Πειράζω. Θέλω να πω όμως, απαντάει και η επιστήμη και η πρακτική σε αυτό, αρκεί να δούμε και τι γίνεται κι αλλού. Δηλαδή, θέλω να σας πω και ένα παράδειγμα που βιώνω και ως, αφού είμαστε στην Κόρινθο, να πούμε ως Κορίνθιος του εξωτερικού, όχι ως Έλληνας του εξωτερικού που λέω σε άλλες εκπομπές. Ναι. Και ας πούμε ότι αναφερόμαστε γενικά και στην περιφέρεια και στους Δήμους, γιατί ακούω δημοτικά συμβούλια, προσπαθώ να παρακολουθώ περισσότερο από ό,τι ήμουν στην Ελλάδα. Είμαι 15 χρόνια στην Αγγλία συνολικά. Δεν μπορείς να έχεις έναν εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος στις 5 προτάσεις οι 4 είναι λάθος συντακτικά και γραμματικά. Εμένα προσωπικά μπορεί να είμαι μειοψηφία, ταπεινή μου άποψη είναι αυτή, εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που θέλει σε 5 λεπτά ο άλλος είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στο Λονδίνο, να μάθει τα νέα της πόλης του σε 5 λεπτά, ενοχλείται η ακρόασή του από αυτά που λέει. Και έτσι το κλείνει. Και επίσης, πρέπει, και πλέον με το YouTube μπορείς να μπει σε πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια να δεις, αλλά και σε πάρα πολλές συμβούλια φορέων, το επίπεδο. Το επίπεδο πρέπει να κοσμεί την πόλη. Και πολλές φορές, αν απομονώσεις τον ήχο γενικά συμβουλίων ανά τη χώρα, για να μην το κάνουμε έτσι, και αυτή είναι την κάνω καλοπροαίρετη την κριτική, και με όλη την αγάπη για τον τόπο μου, ως Κορίνθιος του εξωτερικού. Το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει το επίπεδο να είναι καλό, γιατί αν πολλές φορές απομονώσεις τον ήχο, είναι σαν να είσαι σε καφενείο. Και έτσι μετά αναρωτιόμαστε γιατί αποστρέφονται την πολιτική οι νεότεροι. Και πρέπει να γίνει θελεκτικό προς τους νέους, να ακούνε, να μαθαίνουν για τον τόπο τους. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κάνει πολιτική. Δεν χρειάζεται να είναι στην κεντρική σκηνή. Ο καθένας κάνει πολιτική όπου και αν βρίσκεται, αλλά μειώνεται το ενδιαφέρον σου. Δηλαδή, όταν εγώ ακούω τσακωμούς, γενικά κλείνω ό,τι ακούω. Και να μην υπάρχει και φλιαρία. Πολλές φορές, ας πούμε, ακούμε θέματα που συζητούνται και συζητώνται χωρίς λόγο. Δηλαδή, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο να έρθουμε μπροστά, να υπάρχει. Και ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει λόγω έλλειψης μόρφωσης. Συμβαίνει λόγω έλλειψης πολιτισμού και παιδείας. Εμένα δεν μου λέει. Μου λέει κάτι ένας μορφωμένος άνθρωπος, αλλά δεν μου λέει κάποιος που δεν έχει πολιτισμό. Απολύτως.
Και θα το πω και αυτό, ότι πολλές φορές είναι ευχή και κατάρα, έχοντας ζήσει 15 χρόνια και έχοντας ένα μέτρο σύγκρισης και έχοντας παρακολουθήσει και δεν έχω πάει ποτέ σε δημόσια υπηρεσία στην Αγγλία, είναι ευχή και κατάρα να έχεις μέτρο σύγκρισης, γιατί μπορείς να βλέπεις πώς υπάρχει το καλύτερο εκεί έξω και μετά θλίβεσαι και πονάς για τον τόπο όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες. Μάλιστα. Αλλά να πούμε και το κάτι θετικό, να πω ότι πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και στην εθνική οικονομία που μπορεί να αξιοποιήσει η Κόρινθος, και να πούμε επίσης ότι δύο-τρεις φορές που ήθελα να εξυπηρετηθώ από το Δήμο, από υπαλλήλους, επειδή ξέρετε η εξυπηρέτηση των πολιτών ουσιαστικά είναι και εξυπηρέτηση πελατών, άμα το δεις από marketing, οπτική γωνία, ήταν εξαιρετική. Τέλεια. Οπότε αυτά λέω καλοπροαίρετα, και να κρατήσουμε και τις τρεις αρχές του management που είπαμε πριν. Ότι δηλαδή δεν αμφιβάλλω για τις καλές προθέσεις κάποιων ανθρώπων που έχουν κάποια χαρτοφυλάκια, αμφιβάλλω όμως για την επάρκειά τους, την επάρκεια των γνώσεών τους να διαχειριστούν κάποια χαρτοφυλάκια, και αμφιβάλλω και για τις διοικητικές τους δεξιότητες. Λοιπόν, παρακολουθούμε ενδιαφέροντα τα λεγόμενά σας και ευχαριστούμε για την προσφορά γνώσης. Σας ζηλεύω λίγο γιατί έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τον Hamlet του Shakespeare στην αγγλική γλώσσα, το πρωτότυπο. Εγώ από μεταφράσεις μόνο, όμως μπορώ να σας πω ότι στον Hamlet ο Σέξπιρ λέει «δείγμα εξυπνάδα σε συντομία». Εκεί είπα για τη φλιαρία των δημοτικών συμβουλίων. Αν διαβάσετε τη Σοφία Σιράχ, είναι ένα από τα παλαιά βιβλία της, είναι από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία γράφει από το 900 π.Χ. μέχρι το 100 μετά Χριστόν, 10 αιώνες, και λέει μέσα «κεφαλαίωσον λόγων, εν ολίγης πολλά». Οι Έλληνες λέμε το λακωνίζουν στην φιλοσοφία, αλλά άμα δεν είσαι γνώστης των λέξεων, κύριε Παπαδά, πώς να σκεφτείς? Το όριο του κόσμου μας είναι το όριο της γλώσσας μας. Άμα δεν έχεις λέξεις, μπορείς να σκεφτείς. Άμα δεν διαβάσεις, κυρίως να καλλιεργήσεις, να συζητάς με ανθρώπους που γνωρίζουν, να πηγαίνει το πνεύμα πιο πέρα τη γνώση σου, δεν γίνεται. Ναι. Έτσι, δεν έτσι είναι. Έτσι είναι, και θανιζόμαστε έτσι και από μύθους. Τώρα, όπως μιλάμε, σκέφτομαι ότι και η αποκέντρωση στην Ελλάδα δεν έχει γίνει όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, στην Αγγλία έχουμε τις τοπικές κυβερνήσεις. Θέλω να πω ότι το όραμα του όποιου ηγέτη που πάντοτε υπάρχουν καλές προθέσεις ευνουχίζεται ουσιαστικά από μια λερναία ύδρα που λέγεται κράτος, που παίρνουν τόσο χρόνο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις που ακούω, και ουσιαστικά από την ελληνική γραφειοκρατία και τις διαδικασίες της. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και σε ποιες συνθήκες είμαστε, και το αντιλαμβάνομαι αυτό και πιο πλαίσιο, αλλά από την άλλη, ναι, πρέπει και οι άνθρωποι, οι δημότες, οι πολίτες της χώρας να ψηφίζουν αξιοκρατικά. Αυτό ήταν το σύνθημα του πατέρα μου το 2002, από τότε το ακούω συνέχεια. Τι σημαίνει αξιοκρατία? Να διαλέγεις και να επιλέγεις μάλλον ανθρώπους με ίσα κριτήρια και με βάση τα προσόντα τους. Και δυστυχώς θα πω και πάλι, όταν βλέπω ένα βιογραφικό ενός πολιτικού, μπορώ να καταλάβω, γιατί ουσιαστικά προσλαμβάνουμε και εμείς με βάση τις ακαδημαϊκές διαδρομές, δηλαδή μπορώ να καταλάβω την ακαδημαϊκή διαδρομή κάποιου, έχω δουλέψει και στην αγορά, μπορώ να καταλάβω και την εμπειρία του στην αγορά, και πολλές φορές βλέπω ότι πόσο επιφανειακό είναι κάποιος ή μπορεί, ας πούμε, η όποια σπουδή μπορεί να έχει, και ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να μην ανταποκρίνονται οι δεξιότητες του στις ανάγκες του τόπου. Και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει πολύ στην Ελλάδα, και ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε να το πω αυτό. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, υπάρχει ζηλοφθονία, υπάρχει φθόνος για το καλό, το οποίο οδηγεί στην αναξιοκρατία. Δηλαδή, δεν είσαι σίγουρος αν θα προσληφθείς επίσης όρις με κάποιον άλλον υποψήφιο. Το οποίο που οδηγεί, κύριε Κοντόζογλου? Στην μετριοκρατία. Στο να καταδικάζουμε μία επιχείρηση, μία κοινωνία στην μετριότητα. Μάλιστα. Και η αριστεία δεν ουσιαστικά προβάλλεται και δεν υποστηρίζεται όπως έξω. Ο καλός το θέλει το καλύτερο. Στη δουλειά μου, ξέρετε, ναι, πόσες συνεντεύξεις έχω δώσει αποτυχημένες σε ιδρύματα. Ναι. Να έχω προσπαθήσει, βέβαια. Αλλά έχω ουσιαστικά η επιτυχία καθορίζονται από η μία μεγάλη επιτυχία καθορίζεται από τις προηγούμενες, το πώς διαχειρίζεσαι τις αποτυχίες σου. Αλλά σε όλες
τις 3-4 φορές που μπορεί να έχω αποτύχει σε μια συνέντευξη σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό για να πάω ως καθηγητής, ξέρω ότι υπάρχει αξιοκρατία. Όταν προσλαμβάνω έναν συνάδελφο στο πανεπιστήμιο, γιατί είμαστε επιτροπή που προσλαμβάνουμε, δεν κοιτάω να πάρω έναν ίδιο καλό με μένα. Κοιτάω να πάρω ένα καλύτερο για να μάθω και για να προχωρήσει μπροστά το ίδρυμά μου. Υπέροχο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο όμως. Δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς στην Ελλάδα και αυτό το πληρώνουμε και διαιωνίζεται. Ναι, ναι, ναι. Και από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, ο Ελίτης όταν έγραφε, πάμε μαζί και ας μας λιθοβολούν και ας μας φωνάζουν αεροβάτες, φίλε μου. Όσοι δεν ένιωσαν με τι σίδερο, τι πέτρα, τι χώμα, τι φωτιά, χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή, αυτό αναφέρεται σε αυτά που λέτε εσείς. Ναι. Και ο Ελίτης, όταν έγραφε για την ομάδα αυτή, προφανώς φαντάζομαι, ναι, χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε, αλλά δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται, ναι, πώς φτάνει κάποιος εκεί, τι διαβάζει, τι περνάει, τι σίδερο, τι φωτιά, τι πέτρα. Ναι. Σημαντικά πράγματα αυτά και τα κριτήρια βεβαίως. Σωστά. Και να κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε κύριε Κοντοζόλου, με μία πρόταση. Γιατί ναι, καλή είναι η κριτική, η επικοδομητική, πιστεύω, αυτή που κάνουμε, που έτσι εκφράζω. Δεν αφήνεται κανείς από το χαρακτήρα μας έτσι να αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να είναι χρήσιμη, αλλά ναι, να πούμε και μία πρόταση. Κάτι που το έχω προτείνει. Έχω αρθρογραφήσει πάρα πολύ για το brain drain, για τη διαρροή εγκεφάλων. Σε εγχώριο. Αναφερόμενο και στο εξωτερικό, οι Έλληνες φύγανε σπουδαία μυαλά, αυτό. Βέβαια, να ναι, χωρίς να βάζω το σπουδαίο σε αυτό που θα σας πω απαραίτητα και να μιλήσω για τον εαυτό μου, είμαι ένα παράδειγμα από την άποψη ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 9 για τη θητεία μου, τη στρατιωτική, ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην ΑΣΟΕ και την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό μου σκεφτόμουν πώς θα φύγω από την Ελλάδα για να μπορέσω να διαπρέψω στο εξωτερικό και αξιοκρατικά. Οπότε είμαι ένας εκφραστής αυτής της γενιάς, θεωρώ, γιατί έφυγα μαζί με τους άλλους 500.000. Ναι. Αλλά θέλω να πούμε μια πρόταση εδώ πέρα, ναι, που την έχω κάνει και στα άρθρα μου. Ναι. Οι Κόρινθος, οι φορείς της Κορίνθου, να κάνουν ένα κατάλογο με τους Κορίνθιους και του εσωτερικού τους αποδήμους και του εξωτερικού, οι οποίοι είναι αρκετοί, που είναι άριστοι στο επάγγελμά τους, στην επιστήμη τους, στον τομέα τους. Ξέρετε, κύριε Κοντόζογλου, τι αναξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο υπάρχει Ελλήνων του εξωτερικού και Κορινθίων. Απλώς το φαντάζομαι. Μία βάση δεδομένων και να λες ότι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά είναι στο εξωτερικό και τα πάνε καλά και είναι ευτυχείς, αν χρειαστώ να έχω ένα συμβούλιο για κάθε τομέα και είμαι σίγουρο ότι πάρα πολλοί εξ αυτών θα το προσέφεραν ανεδιοτελώς την καλή τους τη γνώμη και την άποψη σε θέματα, είναι ένας πλούτος. Αναξιοποίητος. Δηλαδή, μια δημόσια πρόσκληση να εγγραφούν σε ένα μητρό οι Κορίνθοι του εξωτερικού ή του εσωτερικού και να πούνε τι δουλειά κάνουν, πού βρίσκονται κτλ. Θα είναι ένας πλούτος μιας βάσης δεδομένων. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε πάρα πολύ και στα πανεπιστήμια με τους αποφύτους μας. Οπότε, μετά μπορούμε να τους καλούμε για να κάνουν ομιλίες για να μας λένε τη γνώμη τους. Θέλω να πω μια πρόταση. Ωραία πρόταση. Γιατί πολιτική κάνουμε όλοι μας. Mm-hmm. Απλά κάποιοι στην καθημερινότητά μας. Απλά θεωρώ ότι η προσωπική μου άποψη είναι, καθώς η βάση μου είναι στην Αγγλία και δεν προτίθεμαι ιδιαίτερα στο κοντινό μέλλον να επιστρέψω, είναι να μπορείς να κάνεις και να προσφέρεις τον τόπο σου και εξ αποστάσεως και αθόρυβα και πολλές φορές και αποδοτικότερα και να βοηθάς ανθρώπους σου και να βοηθάς και τον τόπο σου αθορύβως και από απόσταση γίνεται και μπορεί να γίνεται και με τους δικούς σου όρους. Αλλά αυτό που θα έλεγα σε κάθε νέο είναι, έφυγα 18 χρονών το 2003, να φύγει ο νέος είτε από την επαρχία που ζει είτε από την πόλη που ζει, όχι απαραίτητα για το εξωτερικό αν δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, αλλά να φύγει όπως λέμε από τη ζώνη άνεσής του, να δει άλλο κόσμο και μετά να κάνει το ταξίδι όπως λέει και ο Όμηρος και να επιστρέψει στη Μυθάκη του όποτε θέλει για να προσφέρει μια αξία πίσω στον τόπο του από αυτή που δανείστηκε για να μεγαλώσει, για να καλλιεργηθεί. Και αυτή είναι η προτροπή μου σε όλους τους νέους. Για τον Καβάφη λέτε, για την Ιθάκη. Συγγνώμη, για τον Καβάφη, συγγνώμη, για τον Καβάφη. Φυσικά ναι, για τον Καβάφη. Συγγνώμη. Απλά το συνέδεσα. Για την Ιθάκη, το συνέδεσα με τον. Να άρχισε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, μην τους φοβάσαι το θυμωμένο Ποσειδώνα. Τέτοια στο δρόμο σου δεν θα βρεις. Εάν. Το έχω δίπλα στο γραφείο μου τον Καβάφη, τα άπαντα του Καβάφη. Αλλά μας προσφέρει και πάρα πολλές ωραίες ερμηνείες της σύγχρονης ζωής και η Ομήρου Οδύσσια φυσικά. Γι' αυτό την μπερδεύτηκα στο. Ναι, δεν πειράζει σιγά. Αλλά το διορθώνω και με συγχωρείτε γιατί με βρίσκανε νεαρός εκεί και. Φυσικά και ευχαριστώ. Αλίμονο.
Η ώρα βέβαια περνάει ταχύτητα, δεν πιστεύω να έχουν πάνω από ένα τέταρτο. Δεν θα μας φτάσει άλλη μια ώρα να συζητάμε. Δεν το κατάλαβα. Μήπως εγώ. Τώρα σε λίγο θα έρθει η Ασπασία που είναι πανέμορφη σήμερα. Κάθε φορά που τη βλέπω είναι και πιο όμορφη. Τέλος πάντων, αγωνίζω να τη δω λιγάκι και την αγαπώ πολύ να το πω και μου φέρνει και άψογα. Και σε όλη την τηλεόραση βέβαια. Εντάχει, έχετε γράψει ένα βιβλίο. Ναι. Το οποίο λέγεται Ηθική Κατανάλωση. Ναι. Υπάρχει ανήθικη. Ναι, δεν υπάρχει ανήθικη με την έννοια ότι κάνουμε κάτι επίτηδες, ώστε, ναι. Αλλά με τον τρόπο που συμπεριφορόμαστε αγοραστικά, έχουν δείξει πολλές έρευνες. Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή επιστημονικών ερευνών από πολύ καλούς συναδέλφους διεθνώς, ναι. Οι οποίοι γράψανε για το πώς μπορεί να είναι η ηθική κατανάλωσή μας σε διάφορους κλάδους. Στον τουρισμό, στα ρούχα, στην ψυχαγωγία, στην τροφή, σε όλα. Βλέπουμε πόσα απορρίμματα, αρκεί να δει κάποιος πόσα κιλά σκουπίδια πετάει και πόσα απορρίμματα έχει τροφών στο νοικοκυριό του, πώς ψωνίζουμε, ότι ψωνίζουμε αντί να ψωνίζουμε πιο, να είμαστε εφιδωλείς στις αγορές μας και να υποστηρίζουμε και την κυκλική οικονομία, δηλαδή και την ανακύκλωση και τη μείωση και στις αγορές μας, πολλές φορές οδηγούμαστε σε κάποιες αγορές οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η απληστία μας έχει οδηγήσει σε αυτό, αλλά και η παγκοσμιοποίηση σε μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό είναι σημαντικό τι να κάνουμε, να υποστηρίζουμε και την τοπική οικονομία, να υποστηρίζουμε και τις τοπικές επιχειρήσεις και επίσης να επανεξετάζουμε κάθε φορά που πάμε να αγοράσουμε κάτι, να πούμε αν πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό. Να ζούμε δηλαδή λίγο πιο στοϊκά, θα λέγαμε, στην καθημερινότητά μας, και θα επέλθει και μια συγκεκριμένη αγοραστική συμπεριφορά. Αλλά γιατί κάποιος να έχει, ας πούμε, 20 πουκάμισα, γιατί κάποιος να έχει 10 παντελόνια, δεν μπορεί να το κάνει αυτό με καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λέμε και πολλές επιχειρήσεις πλέον δημοσιεύουν τον αντίκτυπο που έχει και τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα η παραγωγή του προϊόντος τους. Να κοιτάμε δηλαδή τα υλικά που είναι φτιαγμένο προϊόν, ή ακόμα και να κοιτάμε και πώς γίνεται η διανομή ενός προϊόντος. Ο Εμμάνουελ Καντ λέει 1720-1810, εκεί περίπου. Ναι. Το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι να υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι, κύριε Παπαδά. Έτσι. Είπατε, δεν σκέφτεται άλλο τι να τα κάνει αυτά. Μα χρειάζεται σκέψη. Να μάθεις πώς να σκέφτεσαι. Ο Μπρέχτ λέει, και αυτός Γερμανός, σκέφτομαι σημαίνει αλλάζω. Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι. Και γνώμη δύο καμιά φορά είναι προτιμότερα από ενός σοφού. Έτσι. Βέβαια, χωρίς ανιδιωτελών ανθρώπων να συζητάς, να ρωτάς. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ακριβώς. Ωραία θέματα τοποθετείτε. Να σας πω, θα κάνουμε δύο βόλτες. Τη μία θέλω να την κάνουμε σίγουρα και την άλλη αν θα προλάβουμε. Να πούμε κάτι σύντομα, παρακαλώ. Μου επιτρέπετε. Ναι, νομίζω είναι χρήσιμο αυτό, επειδή μιλάμε για τη σκέψη. Ναι. Να πούμε ότι η εθνική οικονομία και η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή βάλεται, βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και να πούμε, αυτό το λέω πιο πολύ γιατί μπορεί να βοηθήσει κάποιους νέους ανθρώπους για το πού να κατευθυνθούν αργότερα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μεγάλες κρίσεις και θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια οικονομία και στον κόσμο μας γενικότερα. Τα ονομάζω τρία δέλτα. Δημοκρατία, δημογραφικό, δεξιότητες. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι κλείνονται πάρα πολλοί οικονομίες και αγορές. Έχουμε τον Brexit, είχαμε τον Τραμπ στην Αμερική. Κλείνονται οι οικονομίες, κλείνονται οι αγορές. Υπάρχει ένας προστατευτισμός. Πάρα πολλές παραγωγές μειώνουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και φέρνουν την παραγωγή τους μόνο στη χώρα τους. Mm-hmm. Μετά έχουμε το δημογραφικό, που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό και είναι και για μας κυρίως. Και για τους Έλληνες πάρα πολύ, γιατί οι Έλληνες, ξέρετε, έχουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα παγκόσμια. Οι Έλληνες τα έχουμε σε μεγέθυνση, γιατί έχουμε μια πολύ αυθαίρεφτη οικονομία. Διάβαζα τις προάλλες ένα οικονομικό ένθετο, νομίζω στην Καθημερινή, ότι πλέον οι συνταξιοδοτήσεις του 2024 θα είναι κατά 40.000 περισσότερες από το 2023. Ουσιαστικά τι έχουμε, να το πούμε απλά, έχουμε λιγότερους νέο εργατικό δυναμικό να πληρώνει για περισσότερους συνταξιούχους. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουμε τα στοιχειώδη για την ασφάλιση. 148.000 θάνατοι, 70.000, 80.000 γεννήσεις. Ακριβώς. Η γύρανση του πληθυσμού, η οποία αυτή θα έχει με καταστροφικά αποτελέσματα, αν όχι ακόμα και στη δικιά μου δύση, αλλά στην αργότερη. Και τέλος, οι δεξιότητες. Δηλαδή αυτό που είπατε, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, αυτό εννοείται. Όχι αυτό, αλλά θα πούμε πιο εστιασμένα. Για βοηθήστε μας. Πρέπει η διαβίου εκπαίδευση, κύριε Κοντόζουλου, να το πούμε απλά. Υπάρχει τόσο μεγάλη ταχεία εξέλιξη των επαγγελμάτων, που πρέπει
ο καθένας να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει διαβίου, να εξελίσσεται, γιατί οι δεξιότητες και η τεχνολογία μας προσπερνάνε γεωμετρικά. Άρα, αν δεν υπάρχει μια συνεχής εκπαίδευση και αν δεν υπάρχει μια συνέργεια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για να ξέρουμε ποιες είναι οι δεξιότητες που ζητώνται τώρα στην αγορά, θα έχουμε κύματα ανέργων το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα συνοπτικά. Λοιπόν, ένιωσα έτσι ένα μυθιστικό άρωμα, η ασπασία αυτή που ήρθε και μου έκανε νόημα ότι πρέπει να τελειώσουμε. 5-7 λεπτά το πολύ. Θα προτιμούσα, ήθελα οι δύο βόλτες που να κάνουμε ήταν μία στην Κόρινθο και μία στο Γιώργο. Ναι. Εάν προλαβαίνουμε σε 2 λεπτά, τα λέμε, αλλά με ενδιαφέρει στην Κόρινθο τι λείπει με το μάτι του αντικειμενικού επισκέπτη, αφού έξω λείπεται αρκετά χρόνια, δεν έρχεται συχνά εδώ. Αλλά για πέστε μας, τι πιστεύετε ότι λείπει, τι χρειάζεται. Θα πω τι μου λείπει και ουσιαστικά θα απαντήσω στο ερώτημά σας, πιστεύω. Μένα μου λείπει πάρα πολύ ο φλίσβος. Μου λείπουν τη δεκαετία του 90, που με πηγαίνανε ο παππούς μου και η γιαγιά μου και είχαμε μία κοινού τόπου συνάντησης χωρίς να χρειάζεται επικοινωνία και μία κοινωνικότητα αυθόρμητη και καλή της αστικής τότε έτσι γενιάς της Κορίνθου. Πιστεύω κάποιος που ζει στην Κόρινθο μπορεί να εντοπίσει καλύτερα τι του λείπει, δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτό, περισσότεροι χώροι για να παίζουν τα παιδιά τους, αλλά εμένα μου λείπει αυτή η κοινωνικότητα που υπήρχε, η ευγενής κοινωνικότητα τη δεκαετία του 90, στο φλίσβο, στο τουριστικό, για όσους ξέρουν, στο νέον τότε, που συναντιόμασταν και έτσι γνωριζόμασταν μεταξύ μας και εγώ γνώρισα πάρα πολλούς παλιούς Κορίνθιους. Ναι, αλλά κύριε Παπαδά, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι ιδέες, έρχονται ξένοι, έρχονται μετανάστες. Ένα συνοθήλευμα γίνεται ο πληθυσμός, δεν μπορεί να παραμείνουν αυτά. Ισχύει. Τι να κάναμε τώρα. Ισχύει. Πρέπει να προσαρμόσουμε όλα αυτά σε κάποιες άλλες τεχνικές, νοοτροπίες, προτάσεις. Ναι, το πιο εύκολο που μπορώ να πω είναι ότι η πόλη της Κορίνθου πρέπει να κοιτάξει ξανά προς την παραλία της. Και πρέπει να, όταν λαμβάνονται αποφάσεις, να λαμβάνονται τεκμηριωμένα με επιστημονικό τρόπο, γιατί βλέπουμε ότι μία, ας πούμε, παρέμβαση μπορεί να γίνει έγκλημα. Δηλαδή, το μπάζωμα στον Άγιο Νικόλαο ήταν πραγματικά, ήταν τότε όλη αυτή η παραλία, ξέρετε, και εσύ από την Ποσειδονία, μια τεράστια προβολή για την Κόρινθο. Πρέπει να σκεφτούμε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πρέπει να σκεφτούμε τι Κόρινθο θέλουμε. Και αν υπάρχει αυτή η μίξη που λέτε, τότε θα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Τι Κόρινθο θέλουμε, σε ποια πόλη θέλουμε να ζούμε, τι μας λείπει. Πιστεύω λείπει η κοινωνικότητα, η αυθόρμητη κοινωνικότητα που υπήρχε τότε. Καλά, είναι ζητήματα παιδείας πρωτίστως, σχολείων, οικογένειες, προβλημάτων κτλ. Ναι. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το επόμενο θέμα μας, όποτε είναι Απρίλιο, Μάιο, θα δούμε, να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Κόρινθος, τι προτείνετε. Ναι. Όχι, θα μπορούσαμε τώρα με χαρά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επόμενο θέμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Ναι. Αλλά ήθελα 2 λεπτά. Ναι. Πάμε στο Γιόρκ. Πώς περνάτε και τι γίνεται. Περπατάτε, έχετε ποδήλατα, έχετε αυτοκίνητα, έχετε φανάρια, δυσκολεύεστε, σκουπίδια. Έτσι, 2 λεπτά και κλείνουμε. Άμα κάνουμε εκείνη την εκπομπή για την Κόρινθο, πρέπει να κάνουμε και για το Γιόρκ. Καταρχάς, να πούμε ότι ο καλύτερος τόπος για τον καθέναν είναι αυτός που ζει. Και αυτό είναι σωστό, γιατί για να επιλέγεις να ζεις κάπου σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος τόπος για να ζεις. Οπότε υπάρχει προκατάληψη σε αυτό. Όμως δεν το λέω για να εξοραίσω τα πράγματα. Κάθε τόπος έχει καλά, έχει και αρνητικά. Στο Γιόρκ έχεις μια ηρεμία. Μια καθημερινότητα ήρεμη, μια καθημερινότητα δημιουργική. Θα πας το πρωί στη δουλειά σου με το ποδήλατό σου μαζί με πολλούς άλλους. Έχεις λιγότερα αυτοκίνητα. Η διαδρομή προς τη δουλειά σου θα είναι δίπλα από το ποτάμι. Θα προσπεράσεις κάποια. Δεν θα κορνάρεις σε άλλα αυτοκίνητα, θα κορνάρεις σε σκιουράκια για να φύγουν από το δρόμο σου για να πας στη δουλειά σου. Θα υπάρχουν υποδομές ώστε να μπορείς το Σαββατοκύριακο να αθλείσαι, να κάνεις πράγματα ενδιαφέροντα. Δεν βλέπεις ποτέ αδειάζουν οι κάδοι από τα σκουπίδια. Εγώ δεν έχω δει ποτέ αυτοκίνητο με κάδο, δηλαδή να αδειάζουν τα σκουπίδια. Είναι όλα σε κλειστές πόρτες. Κάπως αυτόματα όλα συντηρούνται. Ξέρετε, η Αγγλία έχει μία λέξη την οποία στην Ελλάδα μπορεί και να μην την αγαπάμε πολύ. Λέγεται συντήρηση. Δηλαδή υπάρχει στην καθημερινότητα. Δηλαδή, εκεί που ζω βλέπω μία γέφυρα του 1812, η οποία είναι αναλύωτη. Γιατί κάθε φορά μου έχουν εξηγήσει που κάνουν μία αναπαλαίωση, μετράνε τις πέτρες που βγάζουν και φωτογραφίζουν από πού τις βγάζουν για να τις βάλουν. Οπότε, συνομιλείς με το παρελθόν, γιατί το Γιόρκ, να πούμε, έχει σε αναλογία, είναι ένα ναύπλιο. Έχει το ιστορικό βάθος του ναυπλίου και την γραφικότητα του ναυπλίου, έτσι για να το δουν. Είναι η πραγματική Αγγλία, όπως είναι η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ. Η πραγματική Αγγλία είναι εκτός του Λονδίνου. Οπότε μια πολύ όμορφη καθημερινότητα, ήρεμη και κοντά στη φύση, κοντά στην ιστορία. Συνομιλείς σε κάθε
με κάποιον βασιλιά της Αγγλίας σε κάθε γωνιά του York, γιατί ξέρεις ότι έχει περάσει από εκεί, ότι έχει τη θερινή του κατοικία για παράδειγμα, και είναι ένας ευχάριστος τρόπος να ζεις καθημερινά. Το αγαπώ το York. Αν ποτέ έρθω στην Αγγλία, θα έρθω να επισκεφτώ το York. Με μεγάλη χαρά, και είναι η πόλη, ξέρετε, του Αγίου Κωνσταντίνου. Γιατί εκεί ο μεγάλος Κωνσταντίνος, όπως τον ξέρουμε, ανηγορεύθη αυτοκράτορ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ναι, στο Μίνστερ. Και γι' αυτό όλα τα τείχη έχουν το σταυρό απ' έξω. Είναι, θα είναι με μεγάλη χαρά να έρθετε και να... Θα έχω ξανά εγώ καλό πρώτα-πρώτα. Ναι. Ή θα έχουμε, γιατί θα έρθω μόνο σαν είναι να κάνουμε... Βεβαίως, έχω κάνει την ξενάγηση πολλές φορές, οπότε... Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Πάρα πολύ. Στην πρώτη μας εκπομπή και την πρώτη σας παγκονηθιακή παμπελοποννησική, αν θέλετε, αφού μας βλέπει όλη η Πελοπόννησος και όχι μόνο. Έχουμε καλό ταξίδι στο Γιώργο. Όταν ξανάρθετε, πίνουμε έναν καφέ, κάνουμε τηλέφωνο, να σας δούμε, να συζητήσουμε, να γνωρίσετε τις φίλες. Έχετε εκφράσει και την άποψη να γνωρίσετε και κάποιους φίλους μας ή ναι, φίλες μας. Ναι. Και θα φροντίσουμε γι' αυτό, γιατί δεν προλάβαμε τώρα. Εγώ θέλω να σας πω, όσο προλαβαίνω, σε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και τη φιλοξενία. Για μένα είχε και συγκίνηση η απόψινή συνάντηση. Αφιερώνω αυτήν την εκπομπή στη μνήμη του καλού μου, του πατέρα. Αλλά θέλω να πω και το εξής, ότι χαίρομαι γιατί θέλω, όπως σας έχω πει, έχω φιλοξενηθεί από πάρα πολλές εκπομπές και στα media, πάρα πολύ. Ποτέ δεν είχα κάνει εδώ μια εκπομπή στην Κόρινθο, αλλά αισθάνθηκα την υποχρέωση να επιστρέψω κάτι και να πω κάτι στον τόπο μου από τα βιώματα που έχω μέχρι στιγμής, από τη 15ετή μου ζωή στην Αγγλία, και να κάνω να σας πω έτσι, να σας πω λίγο έτσι, νομίζω θα σας αρέσει αυτό να σας πω, χωρίς να εκβιάζω βέβαια την αποδοχή αυτού που θα πω, ότι σήμερα κάνω ένα δώρο στον μελλοντικό Κάρολο. Δηλαδή, θέλω όταν πάω, ας πούμε, 60 χρονών, να γυρίσω και να δω και να πω ότι ο 40χρονος Κάρολος, που είμαι κοντά στα 40, έκανε το χρέος του και το καθήκον του, και αυτά που λέει όπου βρίσκεται γενικά στον κόσμο ή στην Ελλάδα, τα είπε και στον τόπο του. Και ελπίζω να ήταν χρήσιμα, ενδιαφέροντα, τα είπαμε καλοπροαίρετα, και να ευχηθώ σε όλους κάθε καλό για την πόλη μας, για την πορεία του. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά. Πέρασε ο χρόνος απίστευτα γρήγορα. Έτσι, αυτά έχουν εκπομπές. Αυτά έχει ενδιαφέρον πάντα, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, και όταν έρθετε πάλι, τα τηλέφωνα τα γνωρίζετε, να βρεθούμε να δείτε και τους φίλους που έχετε εκφράσει και την επιθυμία να τις γνωρίσετε. Βεβαίως. Αφού βλέπετε και όλες τις εκπομπές μας, με έχετε πει. Με χαρά, με χαρά. Να είστε καλά. Φιλιά στη μητέρα, σας, τον Χρήστο, και κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βορειοϊρλανδία, να ξέρετε. Είναι τέσσερα που έχουν ξεχωριστές κυβερνήσεις. Ο κύριος Κάρολος Παπαδάς, καθηγητής μάρκετινγκ επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο York, Κορίνθιος, Αθήκια η πιο πέρα καταγωγή, ήταν κοντά μας. Μας ξάφνιασε, μας χαροποίησε, μας πρόσφερε καινούργιες γνώσεις. Αλλά θα κλείσω με το ότι στο York, είπε, υπάρχει ησυχία, γαλήνη. Και το μυαλό που πήγαινε στην επικούρια φιλοσοφία, στον επίκουρο. Εκείνος δίδασκε πώς να καλυτερεύει η ζωή μας και να την περνάμε με γαλήνη και ικανοποίηση. Φανταστείτε ότι αυτό άρεσε τόσο πολύ στον Μάρξ, τον Κάρολο Μάρξ, τον Μαρξισμό δηλαδή, ο οποίος πραγματεύτηκε στη διατριβή του Πανεπιστημίου νεαρός την επικούρια φιλοσοφία και τις διαφορές που είχε με το Δημόκρητο. Και είχαν μελετήσει το αρχαίο Έλληνες, πολύ βεβαίως. Τώρα, αν μου λέγατε ποια σχολή προτιμώ, των Κυνικών. Αντισθένης, Διογέννης ο Κυνικός. Γιατί, την άλλη φορά μαζί δεν θα είμαστε. Την επόμενη φορά, Ελένη Σπόγλου, για όσα τόλμησα, θα δείτε τι πρέπει να μάθουν οι άντρες μέσα από αυτό το μυθιστόρημα της σπουδαίας και πανέμορφης φίλης μας, και ασφαλώς πώς να λειτουργήσουν οι γυναίκες. Αύριο σε 8 τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια σήμερα. Γεια σας.